Λέγε ρε, λέγε, τι δεν. Λοιπόν, με τα συγχωρήσεις κιόλας, εσείς όταν κάνετε σεξ, τις καλτσούλες τις φοράτε στις πατούσες σας ή κάνετε χωρίς... Κρατάτε με για το σπουδό. Τις καλτσούλες. Πνιγικάρι μου πήγαν τα σάλια, ρε. Εγώ σας ρωτώ... Τις καλτσούλες, ρε. Εμένα με προβληματίζει αυτό το θέμα. Δεν μου λέει συγγνώμη, εσύ δηλαδή συνευρίσκεσαι με την Ανούλα στο κρεβάτι και φοράς τις κάλτσες. Ναι, ναι, αφού τις χρειάζομαι. Τις κάλτσες. Ναι, ναι. Αν δεν πάρουν σωστή θερμοκρασία οι πατούσες μου, δεν αποδίδω, μαραίνομαι. Για δοκίμαζε καλτσούν. Ορίστε. Ρε τι πάθα, ρε τόλμα, τι με κάνεις και γέλασα. Μα καλά είσαι σοβαρός άνθρωπο. Φαντάζομαι, λίγο, λίγο. Ολόγινο τσίτσι, ρε. Και στην άκρη κάλυψα. Γιατί που είναι το κακό, κύριε Στάθη. Άμα δεν είναι κακό, τότε γιατί μας ρωτάτε, ρε. Η Ανούλα φρικάρει και με αφήνει με τα εξεταστέω. Μου κόβει την πράξη στη μέση. Γιατί ξενερώνεις, ρε άνθρωπε. Ναι, αλλά γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί, βρε, γιατί οι γυναίκες αυτή την εικόνα την βλέπουν γελία. Όταν βρίσκονται όλες μαζεμένες και συζητάνε για αυτή την εικόνα, να πούμε γελάνε, πεθαίνουν τα γέλια. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, μπορεί η Ανούλα με τις φίλες της να με σχολιάζουν και να γελάνε. Εννοείται. Για αυτό σου λέω. Οπότε κόψε τις καλτσούλες. Μα δεν μπορώ, κρυώνουν τα ποδαράκια μου. Τουρτουρίζω, σας λέω. Έχει υπόψη σου ότι μπορεί να είναι λόγος διαζυγίου αυτό. Το ξέρεις.